Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Ξυλοκάστρου, ακριβώς κάτω από τον Άγιο Βλάσιο, τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασίου, βρίσκεται μια κινητή μονάδα και θα είναι για απεριόριστο χρόνο για τις γυναικολογικές εξετάσεις εντελώς δωρεάν για τις γυναίκες, μαστογραφία και τεστ Παπανικολάου. Είναι μια πρωτοβουλία που πήρε σε συνεργασία με τον Δήμο, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και φυσικά το Ογκολογικό Ίδρυμα, το οποίο η κινητή του μονάδα, του οποίου κινητή μονάδα θα την φιλοξενούμε εδώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πλατεία του Ξυλοκάστρου. Να επισημάνουμε ότι είναι δωρεάν για όλες τις γυναίκες. Να μιλήσω όμως με τους πρωταγωνιστές, θα λέγαμε, και σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον γιατρό ογκολόγο, τον κύριο Χρονά, που θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Να μιλήσουμε με τους δύο άντρες, πολιτικοί ηγέτες, να το πούμε, ο αντιπεριφερειάρχης μας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, ο κύριος Αναστάσιος Γκιούλης, και βεβαίως και ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου Βροστίνης, ο κύριος Βλάσιος Τσιώτος. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γκιούλη. Καλημέρα, κύριε Νικολοπούλου. Να μην αφήσουμε τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου ως οικοδεσπότη να μας καλωσορίσει. Όπως πάντα τα είπατε όλα. Όχι όπως πάντα. Καλημέρα, κύριε Νικολοπούλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, σε συνεργασία με την περιφέρεια βέβαια και τον αντιπεριφερειάρχη γιατρό κύριο Τάσο Γκιούλη, νομίζω ότι προσφέρει μια σημαντική κοινωνική δράση, γιατί όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, η πρόληψη σώζει ζωές. Έτσι λοιπόν, για ένα μήνα, κάτι παραπάνω από ένα μήνα, και στο Ξυλόκαστρο αλλά και στο Δερβαίνη, οι συνδημότησές μας θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν για εξετάσεις μαστογραφίας και τεστ Παπα-Νικολάου. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τόσο το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, που η δράση αυτή γίνεται στα πλαίσια του προγράμματός του «Ο καρκίνος σώζει ζωές», τόσο προσωπικά τον κύριο Τάσο Γκιούλη, που πραγματικά μας βοήθησε και μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε στο οικονομικό κόστος και να προσφέρουμε μια πολύ σημαντική δωρεάν παροχή στους συνδημότες μας. Θα μείνει για ένα χρόνο παραπάνω από μήνα, από ό,τι γνωρίζω. Παραπάνω από μήνα και στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβαίνη. Και στο Ξυλόκαστρο και στο Δερβαίνη. Γιατί ήδη, από ό,τι γνωρίζω, οι γυναίκες έχουν δηλώσει συμμετοχή εδώ και αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, που νομίζω ο ένας μήνας έχει εξαντληθεί, κύριε Γκιούλη. Και να πω πριν τελειώσουμε ότι μπορούν όσοι θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Στο τηλέφωνο του Δημαρχείου 2743-360-254 να κλείσουν το ραντεβού τους, το τηλέφωνο της περιφέρειας θα το πει ο κύριος Περιφερειάρχης. Πολύ ωραία. Κύριε Γκιούλη. Έτσι ακριβώς, φίλε Δήμαρχε, ήταν υποχρέωσή μου από τις πρώτες μέρες που βάλαμε κάτω τα πράγματα με τον Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη τον Νίκα. Εγώ λειτουργούσα ως γιατρός. Άρα με το πρόβλημα στο νοσοκομείο να μην υπάρχει μαστογράφος, ήξερα το πρόβλημα και μίλησα μαζί του και συμφώνησε να πάρουμε στην Κορινθία αυτό το πρόγραμμα. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας λοιπόν είναι εδώ, ήταν στην Κόρινθο 2,5 μήνες, θα είναι και στο Ξυλόκαστρο στο Δερβαίνη περίπου 2 μήνες, όσο χρειαστεί θα μείνει εδώ και μετά θα πάμε περιοδία στους υπόλοιπους δήμους της Κορινθίας μας. Πολύ ωραία. Από ό,τι γνωρίζω θα μπει και λεωφορείο για τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα που θα μετακινεί τις γυναίκες που είναι σε ορεινά δημοτικά διαμερίσματα για να έρχονται εδώ στην κινητή μονάδα. Πράγματι έτσι είναι. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο και με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. Είναι εδώ και ο εκπρόσωπος, ο φίλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Άγγελος ο Χρονάς. Είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Χρονάς λοιπόν, ο οποίος είναι και μέλος του Ογκολογικού Ιδρύματος, γιατρός. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Πείτε μας δύο λόγια για την παρουσία εδώ της κινητής μονάδας. Από ό,τι γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς, πολλές γυναίκες είναι αυτές οι οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα είναι, από ό,τι μου είπαν εδώ οι κύριοι, ο Τσιώτος, ο Δήμαρχος και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης μας, ο κύριος Γκιούλης, θα είναι παραπάνω από ένα μήνα ανάλογα με τη ζήτηση. Πολύ καλά. Ακριβώς έτσι όπως θα αναφέρετε, να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δήμαρχο και την Περιφερειακή Αρχή, τον συνάδελφο. Υπάρχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα. Εμείς είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί, όσο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον κόσμο. Θα μπορούν όλες οι γυναίκες ανεξαρτήτως κοινωνικών κριτηρίων να κάνουν και τεστ Παπα-Νικολάου και μαστογραφία, εφόσον τηρούν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές. Βέβαια, είναι εντελώς δωρεάν. Δεν χρειάζεται ούτε άμκα να έχει καν η κυρία ενδιαφερόμενη.
Τα τηλέφωνα τα είπαμε. Απλά δεν μου είπε ο κύριος Γκιολής το τηλέφωνο της περιφέρειας σε περίπτωση που θα ήθελε να κάποια γυναίκα να ενημερωθεί. Και να πούμε ότι είναι μόνο για τις γυναίκες του Δήμου Ξυλοκάστρου Βροστίνης, έτσι κύριε Δήμαρχε. Έτσι. Γιατί κάποια κυρία, ας πούμε, από τους διπλανούς όμορους Δήμους, ενδεχομένως, αν ενδιαφέρεται, θα πρέπει να μετακινηθεί η μονάδα μετά από εδώ σε κάποιον άλλο Δήμο. Εμείς θα τελειώσουμε με το Ξυλόκαστρο, με το Δήμο Ξυλοκάστρου Βροστίνης. Όλα τα χωριά θέλουμε να κατέβουν, οι γυναίκες να κατέβουν στο Ξυλόκαστρο, εδώ στην πλατεία του Αγίου Βλασίου και στην πλατεία του Δερβενίου. Όπως είπατε, ειδικό πουλμανάκι θα συνονοηθεί με τον κύριο Τσότο, με την αρμόδιο αντιδήμαρχο, την κυρία Μενούνου. Ποια χωριά θα καλυφθούν από το πουλμανάκι και θα κατεβάσουν τις γυναίκες. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι με τον Περιφερειάρχη του Παναγιώτη τον Νίκα, μόλις είπα ότι το νοσοκομείο Κορίνθου δεν υπάρχει μαστογράφος, μου λέει θα πάει το πρόγραμμα στην Κορινθία, το απέτησα, το έκανε δεκτό. Και έτσι λοιπόν για ένα χρόνο θα έχουμε τη γεννητή μονάδα στην Κορινθία μας για μαστογράφο. Να καλύψουμε όλη την περιφερειακή ενότητα εφόσον υπάρχει ανάγκη και τις απομακρυσμένες περιοχές με το ειδικό όχημα. Υπήρχε ανάγκη και λοιπόν είπαμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη για ένα χρόνο περίπου. Η πρόληψη σώζει ζωές και αυτό κάνουμε.